Hi guys, βρήκαμε δρομολογιάκι πάρα πολύ special σήμερα. Θα φύγουμε από Αλαμόζα, θα διασχίσουμε όλο το Κολοράντο βόρεια, να πάμε για Steamboat Springs. Και με viewpoint το δρομολόγιο εδώ πάνω στα βουνά, όπως βλέπετε εδώ, πολύ στροφιλή και πολύ ανέβασμα κατέβασμα θα είμαστε σήμερα. Δύσκολη διαδρομή εδώ πάνω. Αλαμόζα και Steamboat για το event δεν έχουμε πάει, ούτε έχουμε πάρει δρομολόγιο από εκεί. Άρα και θα χτυπήσουμε δύο πόλεις σήμερα στο event. Ωραία φάση. Και μας μένει μετά ανατολικά, έτσι λίγο του αυτές εδώ οι περιοχές, να βρούμε ένα δρομολογιά και να τις περπατήσουμε όλες. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η δουλειά εμένα σήμερα εδώ πέρα. Ιδίως εδώ πάνω. Ω, ρε φίλε, τι είναι αυτά εδώ, ρε φίλε. Αλλά συνηθισμένοι είπαμε σε αυτά, επαγγελματίες, οδηγοί είμαστε. Λοιπόν, στο Walmart είμαστε. Ήρθαμε να φορτώσουμε. Τι καρότσα είναι αυτή, ρε φίλε. Used packaging, 15 τονάκια έχουμε. Μεταχειρισμένες συσκευασίες, λέει. Κάτι τέτοιο. Μία παρά 10 το μεσημέρι. Είμαστε πανέτοιμοι, φίλε. Καρότσα. Τσάμουσα μας μου φαίνεται, κουρτίνα. Κουρτίνα, αλλά αμερικάνικο στυλ κουρτίνα, όχι σαν τις δικές μας. Στα πρώτα τρία δρομολόγια ζωρίστηκα στο Κολοράντο εδώ, ζωρίστηκα με την καλή την έννοια. Εντάξει, ήταν και λίγο το φορτηγό καινούργιο, ήταν και λίγο το κυβότιο, είχα καιρό να παίξω με με χειροκίνητο high, low, over, range, split και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ψαρώνεις λίγο στην αρχή και στα βουνά, αλλά μετά, μόλις πάρεις φορά, δεν σταματάς. Τώρα να βγει το Κολοράντο σε εκπτώσεις τώρα τα Χριστούγεννα, δεν πιστεύω. Τα καινούργια τα DLC τουλάχιστον ένα εξάμηνο πάνω κάτω κρατάνε τιμή. Εντάξει, τώρα πες εδώ στο αμερικάνικο βγάζουν δύο DLC το χρόνο. Μιας και οι πολιτείες είναι λίγο πιο μικρά τα DLC σε ό,τι έχει σχέση με τα DLC του Eurotrack Simulator. Του Eurotrack ένα DLC το χρόνο. Τώρα θα πάμε για την Ισπανία-Πορτογαλία. Αλλά εκεί είδατε τι γίνεται. Πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Εδώ ξέρεις τι δεν είδα, ρε φίλε. Α. Άτε. 3.424 μίλια κάναμε μέχρι τώρα. Σόπα ρε φίλε. Οπ. Αυτό εδώ το δρομολόγιο πόσο είναι? 460 λέει.
3400, 3800, 3900. Δηλαδή γύρω στα 5000 μίλια είναι το DLC. Τι 10-11 έλεγα εγώ. 10-11 πρέπει να είναι στο Eurotrack. Μπράβο. 3400, γιατί τώρα όντως αν το δεις και 400 τα σημερινά, 3900 πεσάτε. Αυτά εδώ τώρα τι να μας βγουν. Βγουν 1000 μίλια αυτά εδώ, μπα. Τα άλλα όλα τα έχουμε περπατήσει σε καλό ποσοστό, δεν είναι να πεις κάτι ότι δεν το περπατήσαμε. Άντε πες 1000 μίλια ακόμα. 5000 μίλια. Και όλες αυτές τις ομορφιές με 12 ευρώ. Αρχική τιμή του DLC. Στο Eurotrack πόσο πάμε, 18, 16, 18 ήτανε. Μπα, 18 πρέπει να. Αλλά εκεί θα πάμε στα διπλάσια μίλια, πήγα να πω. Εκεί έχουμε χιλιόμετρα. Πάθανε τα λάνια εδώ δεξιά. Ωραίες λεπτομέρειες, ε. Η ΔΑΠ ήταν εδώ, η ΔΑΠ. Σε έσπασε σωλήνες με το νερό. Ωραία φίλε, κυριολεκτικά, ε, άγρια δύση. Στα 5 μίλια εδώ πέρα να το τσιτώσουμε λίγο το εργαλείο, γιατί άμα αρχίσουμε τις τροφές εκεί πάνω, που ωραία φίλε, τι πέταλα καλά ήταν εκείνα εκεί πάνω, φαινόταν στο GPS. Δεις ρε φίλε, με το που μας πέρασε ο Σερίφης πέφτει το όριο από τα 65 στα 50. Στημένα μας την έχουν όλοι, όλα τα μας την έχουν στημένα για κλίση. Μιλημένοι ρε φίλε όλοι είναι. Τι έχουμε εδώ. Αυτόφορο το μωρό, αυτόφορο.
Έτσι. Από εδώ ανεφορίζουμε για πάνω τώρα. Τώρα που περάσαμε, φίλε, εδώ που είχε το σήμα πάλι, δεν μας την έκοψε την κλίση. Στο προηγούμενο δρομολόγιο, γιατί μας την πέταξε. Μήπως ερχόταν από αριστερά, από το ρεύμα εκείνο, για ένα άλλο αυτοκίνητο. Για να δούμε, πάμε καλά τώρα εδώ ή λέμε ιστορίες για γρίους. Μπα. Σβέλτα, σβέλτα ήρθαμε μέχρι εδώ. Εδώ θα αργήσουμε λίγο στις τροφές πάνω. Αυτό έτσι μια ματιά τελευταία που έριξα, πρέπει να το τελευταίο viewpoint που περνάνε αυτό εδώ, δεν έχει άλλο. Μάλλον. Το ξανακοιτάξουμε όμως. Πόσα viewpoint κάναμε, 1, 2, 3, 4, 5. Φανάρι θες εδώ ρε αδερφέ, πάνω στο καρφί του καλό, τώρα που πάμε αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Α, τους κι άλλους ο μάγκας, μια χαρά πέρασε. Και ο άλλος τώρα εδώ, από το σήμα. Μας, γιατί μας κόβουν κλίσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Γράφαμε πουθενά εδώ μπροστά στο Western Star εδώ, στο κούτελο. Κόψτε κλίσεις. Άμα έχει τέτοια ζιγ-ζακ ανοιχτά, καλά είμαστε. Και χαρά θα πάμε. Πάλι ένα τρενάκι να περνάει τώρα που περνάμε πάνω από τη γέφυρα. Σαράντα πέντε. Να λένε αυτοί 45, κάτι ξέρουν. White River, λευκός ποταμός. Τρελό πέρασμα. Εδώ, οπ, viewpoint.
Για να δούμε. Τι θα μάθουμε εδώ τώρα σε αυτό το viewpoint. Γιατί για έφερα θα μας πει τίποτα εδώ. Red Cliff Bridge. Μπράβο. Βγάλαμε και φωτό πριν στη γέφυρα που περάσαμε εκεί. Και πολύ ωραία. Ναι. Το ξωτί. Ρίξανε τσιμέντα πάνω στα βράχια ρε φίλε και βάλανε θεμέλια για τη γέφυρα. Μπράβο. Πω, ωραίο σκηνικό. Να περνάνε και φορτηγά πάνω. Μπράβο. Πολλά μέτρα είναι πάνω ψηλή. Πόσο ψηλή να είναι αυτή η γέφυρα τώρα. Πολύ ωραία φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, πριν το τελευταίο δρομολόγιο θα ρίξω μια ματιά. Μπας και ξεχάσαμε κανένα viewpoint, αλλά δεν πιστεύω αυτά ήταν. Τώρα αν δεν είναι κανένα άλλο και ήταν αυτά, ποιο viewpoint σας έκανε σας πιο πολύ εντύπωση? Εμένα μου έκανε εντύπωση ποιο ήταν. Το Wolf Creek, αυτό ήταν. Wolf Creek Pass, αυτό εκεί που έβλεπες την κοιλάδα κάτω. Τι έγινε, και αυτός εδώ στον ουρανό τις γραμμές αυτές από το IWR έχει. Τέρε φίλε, τι να σας κάνω που δεν συνέχισε εκείνος ο τυρολός του MOT. Όντως το Colorado ήταν colorful όπως λένε, πολύχρωμο πολύ. Και χωρίς mod γραφικών να έχεις, ένα μάτι που έριξε εκεί κάτι βιντεάκια που παίζανε χωρίς γραφικά και ιστορίες, είναι πολύχρωμο όντως. Τι έγινε ρε φίλε, μας πήρε 6 ώρα. Έξι ώρα. Μάλλον εδώ έχει ύπνο. Εντάξει, θα την παλέψουμε. Κατάβαση τώρα να υποθέσω, ε. Τώρα εδώ κατεβήκαμε στην πεδιάδα που βλέπουμε πριν από πάνω από τα βουνά. Ωραίο σκηνικό εδώ.
Εδώ τι έγινε, χάσαμε στροφή τώρα, χάσαμε στροφή. Σώπα ρε φίλε. Κάτσε, θα μπορέσουμε τώρα να γυρίσουμε εδώ. Άσε αδερφέ. Πω ρε, κάτι νουμπάδες ρε φίλε. Κάτσε, αν ερχόμασταν τώρα από εκεί που ερχόμασταν, πού θα στρίβαμε? Α, στρίβαμε εδώ ρε μεγάλη. Με την ομίχλη σου μέσα ρε, ρε τρέλε. Εδώ τώρα λέτε πάμε καλά ή όχι? Ωραία τζαμί. Λοιπόν, το καλύτερο πέρασμα μας έκοψε αυτός τώρα, και για να μην μας κόψει το καλύτερο πέρασμα, κάτσε. Έτσι.